Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας, αδέρφια. Χαιρόμαστε γιατί ήρθαμε όλοι μαζί για να λατρέψουμε τον Κύριό μας. Βεβαίως, εκείνο το οποίο θέλουμε είναι να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Δεν θέλουμε να ακούσουμε τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος πολύ απλά δεν έχει να μας δώσει τίποτα. Και αδερφοί, πρέπει να καταλάβουμε πως ο άνθρωπος δεν έχει να δώσει τίποτα. Αν ο Θεός δεν είναι μαζί του, ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Αλλά σήμερα ήρθαμε όλοι εδώ πέρα για να ακούσουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία σε κάθε έναν ο οποίος πιστεύει πως ο Θεός σήμερα μπορεί να ενεργήσει μέσα στη ζωή του. Σήμερα θα καταπιαστούμε με ένα θέμα το οποίο το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές και εγώ το έχω ακούσει. Δυσκολεύομαι να το καταλάβω και δυσκολεύομαι περισσότερο να το κάνω. Σας μιλάω για μένα, δεν ξέρω για εσάς, εσείς μπορεί να πηγαίνετε πιο καλύτερα και πιστεύω πως πηγαίνετε πιο καλύτερα. Αλλά όμως, αδερφοί, είναι κάτι το οποίο με βασανίζει πολλά χρόνια μέσα στην πορεία αυτή την οποία περπατάω μαζί με τον Κύριο, δηλαδή από τότε που αναγεννήθηκα, μπορώ να σας πω, και συνεχίζω να το μαθαίνω. Δεν μπορώ να πω πως το έχω μάθει, αλλά συνεχίζω να το μαθαίνω όμως. Θα ήθελα λοιπόν να το μοιραστούμε μαζί σήμερα αυτό. Είναι ένα γνωστό μέρος μέσα από την Καινή Διαθήκη και είναι από τη σελίδα 924 από το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και θα διαβάσω από το ΙΤ κεφάλαιο από το 9 μέχρι και το 14. Και ο Θεός να μας φωτίσει και να μας μιλήσει σήμερα. «Είπε δε και προστινάς τους θαρούντας σε αυτούς ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούντας τους λοιπούς την παραβολήν ταύτη. Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν για να προσευχηθώσουν, ο εις Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθείς προσήφια το καθεαυτόν ταύτα. Ευχαριστώ σύ, Θεέ, ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί ή και καθώς ούτως ο τελώνης. Νηστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Και ο τελώνης μακρόθυν ιστάμενος δεν ήθελε ουδέ τους οφθαλμούς να υψώσει στον ουρανόν, αλλά έτυπτεν εις το στήθος αυτού, λέγον ο Θεός, η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Σας λέγω, κατέβει ούτως εις τον οίκον αυτού δε δικαιωμένος μάλλον παρά εκείνος. Διότι πάσο υψώνε αυτόν θέλει ταπεινωθεί. Ο δε ταπεινώνε αυτόν θέλει υψωθεί». Νομίζω πως καταλαβαίνετε γιατί θα μιλήσουμε σήμερα. Αλλά έχει πολύ μεγάλη αξία, αδερφοί αγαπητοί, τι θα μας πει ο Κύριος σήμερα. Ο Κύριος φέρνει μία παραβολή εδώ, γιατί βλέπει μέσα σε κάποιους ανθρώπους την εποχή εκείνη πως υπήρχαν δύο φρονήματα. Υπήρχε το φρόνημα το ταπεινό και το φρόνημα το υπερήφανο. Και παίρνει λοιπόν την ευκαιρία και μιλάει στους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω του, δίπλα του, όπως μας μιλάει και σε εμάς σήμερα, αδερφοί, με λόγια απλά, γιατί το Ευαγγέλιο, ξέρετε, είναι πολύ απλό και κατανοητό και προσιτό σε κάθε άνθρωπο. Και τα λόγια του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, είναι τόσο πολύ απλά, τα οποία όταν τα ακούει κάποιος για πρώτη φορά λέει, μα τόσο απλό είναι το Ευαγγέλιο, τόσο απλό είναι. Αλλά είναι τόσο ωραίο, η ομορφιά του Ευαγγελίου, αδερφοί, μπαίνει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Και του λέει λοιπόν αυτή την παραβολή για έναν Φαρισαίο και για ένα τελώνη. Σήμερα λοιπόν, αν ρωτήσω ποιος θέλεις να είσαι, πιστεύω πως όλοι σήμερα θα συμφωνήσουμε πως θέλουμε τον τελώνη, έτσι. Δεν νομίζω να θέλει κανένα να είναι Φαρισαίος. Αλλά η αξία, αδελφοί αγαπητοί, είναι πραγματικά να είσαι ο τελώνης. Και το ζητούμενο είναι επίσης αν είσαι ο τελώνης. Όχι αν θεωρείς τον εαυτό σου πως είσαι ο τελώνης, αλλά αν πράγματι είσαι. Δηλαδή, όχι αν θεωρείς τον εαυτό σου πως είσαι ταπεινός, αλλά αν είσαι ταπεινός. Και επειδή πολλές φορές τα μάτια τα δικά μας
κάνουν λάθος, αλλά και τα μάτια του αδερφού και της αδερφής που κάθονται δίπλα μας κάνουν και αυτά λάθος πολλές φορές. Άρα σήμερα θέλουμε να μας δείξει ο Θεός και να μας δει με τα μάτια τα δικά Του. Όχι πώς μας βλέπω και πώς με βλέπω και πώς σε βλέπω, αλλά πώς με βλέπει ο Κύριος. Δεν έχει μεγάλη αξία, αδερφοί, πώς μας βλέπει ο Κύριος αυτό το βραδινό. Αυτό είναι. Μπαίνει λοιπόν ο Φαρισαίος μέσα στο ιερό και μπαίνει και ο τελώνης. Ένας άνθρωπος, σήμερα αμαρτωλός, μπαίνει μέσα στην εκκλησία και ένας άνθρωπος, ας το πούμε, ο οποίος γνωρίζει τα πράγματα του Θεού. Και καθώς μπαίνει ο Φαρισαίος, στέκεται πολύ απλά, έτσι, και με απλά λόγια περιγράφει τον εαυτό του. Περιγράφει δηλαδή εκείνο το οποίο αισθάνεται πως είναι. Και δεν έχει άδικο. Και το πιστεύω αυτό, πως ό,τι έλεγε το έκανε πραγματικά. Γιατί όταν στάθηκε μπροστά, προσήφιεται καθεαυτόν ταύτα, λέει, «Σε ευχαριστώ Θεέ μου, ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι». Τι δεν είμαι? Δεν είμαι άρπαγας, δεν είμαι άδικος, δεν είμαι μοιχός, ή και καθώς αυτός ο τελώνης εδώ. Εγώ δεν είμαι σαν κι αυτόν. Το σίγουρο είναι αυτό. Νηστεύω 2 φορές την εβδομάδα, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Δηλαδή μπορώ να πω πως ήταν ένας άνθρωπος στα μάτια του άψογος. Άψογος. Δηλαδή έλεγε, ποιος είσαι σήμερα, τι ωραίος χριστιανός που είσαι σήμερα, σαν να λέμε σήμερα εμείς στην απλή καθομιλουμένη. Δηλαδή βλέπεις τον εαυτό σου και είσαι υπερευχαριστημένος. Όχι ευχαριστημένος απλώς, υπερευχαριστημένος. Γιατί? Γιατί αποδεκατίζεις, γιατί δεν είσαι πόρνος, δεν είσαι μοιχός, δεν είσαι άρπαγας, δεν είσαι άδικος, δεν είσαι ούτε και αυτός ο τελώνης εδώ. Δεν έχεις καμία σχέση με αυτόν τον τελώνη εδώ. Και κάπου μακριά, πιο μακριά, ήταν αυτός ο τελώνης, ο οποίος λέει, ιστάμενος δεν ήθελε ούτε τα μάτια του να υψώσει στον ουρανό. Δεν είναι τα μάτια του, δεν τα ύψωνε στον ουρανό, αδελφοί, αλλά είχε πάρει μια θέση, μια στάση που είχε χαμηλωμένο το κεφάλι και προσευχότανε. Προσευχότανε. Και μάλιστα δεν έλεγε πολλά λόγια, αλλά χτύπαγε το στήθος του και έλεγε την προσευχή «Η λάστη τίμη το αμαρτωλό». Η λάστη τίμη. Να με ελεήσεις, να με συγχωρέσεις. Κύριε, γνωρίζω ποιος είμαι, γνωρίζω τι είμαι. Από τα μάτια σου δεν μπορώ να κρυφτώ. Είμαι τελώνης. Εκείνο το οποίο είναι εντυπωσιακό, αδερφοί, είναι πως ο τελώνης δεν ασχολείται με το Φαρισαίο. Και εκείνα επίσης τα οποία λέει ο Φαρισαίος, που μπορεί να είναι αλήθεια και είναι αλήθεια, και απλά, πολύ απλά τον δείχνει τον τελώνει ο Φαρισαίος, δεν είμαι σαν κι αυτόν. Ο άνθρωπος αυτός δεν διεκδικεί τίποτα. Δεν στέκεται να πει καλά συγγνώμη, ποιος είσαι εσύ ο οποίος θα με κρίνεις? Ποιος είσαι εσύ, τέλος πάντων, ο οποίος λες όλα αυτά και με φανερώνεις? Πως δεν είμαι πόρνος, δεν είμαι μοιχός, όπως είναι αυτός ο τελώνης. Ποιος είσαι εσύ? Το δέχεται? Ξέρετε τι κάνει, αδερφοί? Ασχολείται μόνο με τον εαυτό του. Καταλαβαίνει εκείνα τα οποία του λέει ο Φαρισαίος, βεβαίως. Τα καταλαβαίνει. Τα νιώθει. Τα νιώθει. Τα ακούει. Τα αισθάνεται. Αλλά δεν ασχολείται όμως. Δεν ασχολείται το τι λέει ο Φαρισαίος, ασχολείται με τι πραγματικά είναι αυτός. Πώς νιώθει αυτός πως είναι μπροστά στο Θεό. Δεν τον ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι. Και
αγαπητοί αδερφοί, πρέπει να καταλάβουμε και να εννοήσουμε, δεν έχει μεγάλη αξία το πώς φαίνομαι στους άλλους, ότι τι είμαι μπροστά στα μάτια των άλλων, γιατί εκείνο το οποίο είναι πολύ υψηλό στα μάτια των άλλων μπροστά στο Θεό είναι τα πάντα γυμνά, είναι φανερά δηλαδή, τα ξέρει ο Θεός, ξέρει ο Κύριος. Δηλαδή σήμερα εγώ αν θα προσποιηθώ μπροστά σας και σας φανερώσω ένα άνθρωπο διαφορετικό από ό,τι μπορεί να είμαι, εσείς μπορείτε να με δείτε τώρα και να χαρείτε και να πείτε τι καλός αδερφός. Ξέρετε, δεν είναι λίγες οι φορές που έχω πέσει έξω, πάρα πολλές φορές έχω πέσει έξω. Όταν σας λέω πάρα πολλές φορές έχω ξεγελαστεί. Θα μου πεις με αδερφούς. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ για τους αδερφούς, αλλά σίγουρα για τους ανθρώπους οι οποίους συνεργάζομαι και μπορώ και συναναστρέφουμε στην καθημερινότητα στη δουλειά μου, ναι. Μπορώ να δω τον άλλον και να αποκομίσω, ας πούμε, τις πολύ ωραίες εντυπώσεις και τελικά να είναι εντελώς έξω. Να πέσω εντελώς έξω. Αλλά θέλω να επανέλθουμε στο θέμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας. Δεν ενδιαφέρεται ο τελώνης το τι λέει ο Φαρισαίος. Ενδιαφέρεται το τι πραγματικά είναι αυτός μπροστά στο Θεό. Και εδώ θέλω να σταθώ, αδελφοί, να εννοήσουμε τι πραγματικά είμαστε εμείς μπροστά στο Θεό. Και όχι τι είναι ο αδελφός μου, είτε είναι κάποιος άλλος μπροστά στο Θεό, αλλά πώς είμαι εγώ μπροστά στο Θεό. Πώς με βλέπει ο Θεός σήμερα. Γιατί υπάρχει ένας νόμος. Και ο νόμος είναι τι? Πως ο Θεός λέει αντιτάσσεται στους υπερηφάνους, στους ταπεινούς ο Θεός τι κάνει? Δίνει χάρη. Δηλαδή η χάρη του Θεού θα σε συντροφεύσει. Η χάρη του Θεού θα είναι μαζί σου. Η ευλογία του Θεού θα είναι μαζί σου. Θα είναι και στην εισοδό σου, θα είναι και στην εξοδό σου. Θα είναι και όταν θα φύγεις από εδώ, θα είναι η χάρη του Θεού μαζί σου. Πότε θα είναι? Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να είναι ο Κύριος μαζί μας. Ναι, να είναι ο Κύριος μαζί μας. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι πώς βλέπω εγώ τώρα, με τι μάτια βλέπω, έχω μήπως το βλέμμα του Φαρισαίου? Μα αδερφέ, θα μου πεις, δεν θέλω να έχω το βλέμμα του Φαρισαίου. Λέω, μήπως έχω το βλέμμα του Φαρισαίου? Μήπως μέσα στη ζωή μου υπάρχει κάποια σύγκριση? Δηλαδή αρχίζω και συγκρίνω και τοποθετώ τον εαυτό μου σε μια βαθμίδα καλύτερη από τον αδελφό μου ή την αδελφή μου. Πώς? Πολύ απλά. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα, αδελφοί. Ας υποθέσουμε πως εγώ έχω μια ολοκληρωμένη οικογένεια. Έτσι δεν είναι? Και έχω το σύζυγό μου ή τη σύζυγό μου, έχω τα παιδιά μου, τα οποία πραγματικά είναι ωραία παιδιά, ευλογημένα παιδιά, μεγαλώνουν μέσα στην εκκλησία, αυξάνονται μέσα στην εκκλησία, χαίρονται μέσα στην εκκλησία, αλλά δίπλα μου ακριβώς είναι και ένας αδερφός ο οποίος δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Μπορεί να μην είναι η σύζυγός του, μπορεί να μην είναι τα παιδιά στην εκκλησία, μπορεί να μην είναι ό,τι να είναι. Πώς εγώ βλέπω αυτόν τον αδελφό? Πώς πάω μπροστά στο Θεό? Πώς μιλάω μπροστά στον Κύριο? Τον ευγνωμονώ για αυτό που έχω και χαίρομαι για αυτό που έχω και ταυτοχρόνως μέσα στην καρδιά μου μήπως υπάρχει κάποια μορφή για τον αδελφό μου? Δεν έκανες καλά πράγματα, αδερφέ, στη ζωή σου. Δεν τα χειρίστηκες καλά στη ζωή σου τα πράγματα. Τα έκανες λάθος. Ενώ εγώ, ο οποίος ήμουν ένας καλός τιμονιέρης, ένας καλός κυβερνήτης, είχα τα τέκνα μου στην υποταγή, πάντοτε, αδελφέ, τα έπαιρνα τα παιδιά μου και πηγαίναμε στην εκκλησία.
Πάντοτε, αδελφέ, τα έπαιρνα τα παιδιά μου και πηγαίναμε στην προσευχή. Πάντοτε καλούσα αδελφούς στο σπίτι μου. Πάντοτε, αδελφέ, κοίταζα το Λόγο του Θεού τι θα μου πει. Πάντα, αδελφέ, πάντα, όλα αυτά τα έκανα πάντα και γι' αυτό ο Θεός τώρα ήρθε να με ανταμείψει. Ενώ εσύ το έκανες. Εντάξει, αδελφέ μου, μπορεί να μην το έκανε ο αδελφός. Μπορεί να μην το έκανε. Μπορεί πράγματι ο αδελφός να μην έκανε όσα έκανες εσύ. Κάπου μέσα στη ζωή σου υπάρχει πουθενά η χάρις του Θεού? Έχεις καταλάβει, έχω καταλάβει πως όλα αυτά που έχεις τέλος πάντων δεν είναι από τη δική σου καλοσύνη, αλλά είναι η χάρις του Θεού. Έχεις καταλάβει πως ό,τι έχεις μέσα στη ζωή σου δεν είναι επειδή το αξίζεις, αλλά είναι η χάρις του Θεού. Μέχρι πότε θα καυχάσαι? Και πολλές φορές καυχάσαι στην ευλογία. Και πολλές φορές καυχόμεθα στην ευλογία, αδερφοί. Και την πραγματική ταπείνωση μέσα στη ζωή μας θα τη δούμε αν την έχουμε, ξέρετε πότε? Όταν έχουμε ευλογία. Όταν έχουμε στην εξουσία. Όταν πραγματικά μέσα στη ζωή μας απολαμβάνουμε κάποιες ευεργεσίες, κάποια δώρα, ας το πω έτσι, από τον Θεό. Τότε θα καταλάβουμε πραγματικά τον εαυτό μας. Πώς είμαστε? Ποιος ξέρει, αδερφέ, εσένα, για να μη σου δίνει ο Θεός το έτοιμά σου, ποιος ξέρει? Ναι, πηγαίνοντας στο σπίτι μαζί με την αδερφή στο αυτοκίνητο, λέω εγώ τώρα, εσείς δεν το κάνετε, σας λέω το κάνω εγώ. Πηγαίνοντας στο σπίτι με την αδερφή, όλο και κάποιον σχολιάζω. Ναι, γιατί άραγε να περνάει αυτό το πρόβλημα ο αδερφός? Δεν κάνει καλά. Δεν πρέπει να πηγαίνει καλά. Ο αδερφός αυτός δεν... Μα δεν τον βλέπεις? Πόσες φορές του λέμε, έλα αδερφέ στην εκκλησία και δεν έρχεται. Πόσες φορές τον παρακαλάμε, έλα, μα δεν έρχεται. Είναι πολύ, ας πούμε, ναι. Δόξα τω Θεώ, γυναίκα μου, δόξα τω Θεώ, εμείς καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ, δεν του μοιάζουμε καθόλου δεν του μοιάζουμε το αδερφού μας. Όλα καλά είναι. Σας λέω, το μάθημα αυτό είναι για μένα τώρα. Εγώ προσπαθώ, αδερφοί αγαπητοί, να το εννοήσω, να το καταλάβω. Δόξα τω Θεώ. Και ο γιος μας και στο πανεπιστήμιο μπήκε. Όχι σαν το παιδί του. Ενδιαφέρθηκε αυτός καθόλου για το παιδί του? Μερίμνησε καθόλου για το παιδί του? Συνέχεια. Έμενε στην πρώτη, έμενε στην... Αδερφέ, τι κάνεις το παιδί? Τίποτα. Ενώ εμείς, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Όλα καλά. Αδερφέ, ενδιαφέρεσαι και πονάς με αυτά που λέει ο αδερφός σου? Πονάς. Και τι κάνεις τότε? Τι κάνεις? Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Πάσχων δεν απειλούσε. Αλλά παρέδιδε τον εαυτόν του εις τον κρίνοντα δικαίως. Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Συγχώρεσέ με, Κύριε. Μα δεν ακούς τον αδερφό σου που τα λέει αυτά? Τον ακούω. Και δεν εξανίσταστε, δεν αγανακτείς, δεν στεναχωριέσαι, δεν θλίβεσαι. Δεν σε πιάνει τέλος πάντων έτσι μια φουρτούνα μέσα σου. Δεν θέλεις να πάει να του τα πεις. Να του πεις, τι είναι αυτό που κάνεις, αδερφέ μου? Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Με βρήκες και με χτυπάς. Ναι, πράγματι, εγώ έτσι είμαι. Ναι, στη ζωή μου δεν τα κατάφερα καλά. Ναι, τέλος πάντων δεν πρόσεξα. Δεν το διαχειρίστηκα καλά το θέμα, ναι. Έχεις δίκιο, αλλά εσύ τι είσαι και με κρίνεις? Ποιος είσαι? Τι θέλεις από μένα? Μήπως είσαι εκείνος ο οποίος θέλεις να μου συμπαρασταθείς?
Και έλεγε ένας αδερφός, και λεγόμαστε, λέει, αδερφοί. Και λέγε αδερφός. Αλλά δεν ασχολείται, είπαμε, ο τελώνης, αδερφοί. Δεν ασχολείται. Τα ακούει, αλλά δεν ασχολείται, δεν θέλει να ασχοληθεί καθόλου. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Είναι αλήθεια, ναι, είναι αλήθεια. Το λέει άσχημα, το λέει άσχημα, το λέει με απρέπεια, το λέει με έπαρση, το λέει για να τον τσιγκλίσει, για να τον στεναχωρήσει. Το λέει, ναι, το λέει. Γι' αυτό το λέει. Για να φανερωθεί σε όλους πως αυτός δεν είναι έτσι. Είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο. Θα σας πω όμως κάτι, αδερφοί αγαπητοί, το οποίο έτσι μπαίνει και έχει μπει πάρα πολύ βαθιά μες στην καρδιά μου όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρετε, κάτι που δεν μοιράζει το Θεός με κανέναν, με κανένα όμως, είναι η δόξα Του. Δεν τη μοιράζεται με κανένα όμως. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εκτός από την προσωπική έπαρση, την οικογενειακή έπαρξη, μπορεί να έχουμε και εκκλησιαστική έπαρση. Σας λέω, μιλάω για μένα τώρα, έτσι. Εγώ τώρα είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί μια εκκλησία. Ένας υπηρέτης είμαι κι εγώ. Μπορεί να υπάρχει όμως μέσα στην καρδιά μου τι? Μια εκκλησιαστική έπαρση. Και θα μου πεις, αδερφέ, έχει έρθει ποτέ αυτή η εκκλησιαστική έπαρση στην καρδιά σου? Θέλετε να σας μιλήσω τώρα με ειλικρίνεια, έτσι δεν είναι? Αν σας πω όχι, θα με πιστέψετε? Το βλέπω, δεν με πιστεύετε. Ναι, αδερφοί. Και εκκλησιαστική έπαρση έχει έρθει μέσα στην καρδιά μου. Και θυμάμαι μια φορά, το έλεγα στους αδερφούς, και τώρα φοβάμαι. Πώς φοβάμαι, Θεέ μου. Θυμάμαι μια φορά είχε ο Θεός σας ενεργήσει πολύ όμορφα με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, έτσι δεν είναι? Τον ευχαριστούμε γιατί μας μιλάει ο Θεός. Δικά Του είναι. Δικά Του είναι. Δεν είναι δικά μας. Αμήν, αδερφοί. Δεν έχουμε έπαρση γιατί έχουμε χαρίσματα. Δεν έχουμε έπαρση. Και μάλιστα στο θέμα αυτό της ταπείνωσης, λέω, Κύριε, τέλος πάντων, πώς μεταχειρίζεσαι εσύ το λαό σου? Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα και θα ξαναεπανέλθω μετά. Λέω, Κύριε, Πέτρος και ο Ιωάννης ανεβαίνουν στο ιερό. Και οι δυο μαζί, αντάμα. Και εκεί πέρα βλέπουν αυτόν τον παραλυτικό. Είναι εκεί. Και τον είδε ο Απόστολος Πέτρος, τον είδε και ο Ιωάννης. Αυτός άπλωσε το χέρι του, λέει, σε παρακαλώ, λέει, μια βοήθεια, μπορείτε να μου δώσετε κάτι? Πέτρος τον κοίταξε και του είπε, κρισίων και αργύριων εγώ δεν έχω. Εδώ δίπλα του είτε ο Ιωάννης. Πέτρο, δεν έχουμε, θα λες? Όχι, δεν έχω. Μαζί είμαστε, μην το ξεχνάς. Και οι δυο ανεβαίνουμε στο ιερό. Μαζί είμαστε, αδερφέ. Να μην ξεχνιόμαστε. Απόστολος εσύ, αλλά θυμήσου τι έκανες. Θέλεις να σου θυμηθεί, να σου υπενθυμίσω πριν λίγες μέρες, όταν στάθηκες και εκεί στη δούλη και είπες και αναθεμάτισες και είπες, ανάθεμα σας λέγω, δεν το γνωρίζω αυτόν. Να μην ξεχνιόμαστε, Πέτρο, τώρα. Όχι, χρυσίων και αργύριων δεν έχεις. Δεν έχουμε. Μαζί ανεβαίνουμε. Τα του Κέσσαρα στον Κέσσαρα, Πέτρο. Ο Πέτρος όμως, αδερφή, χρυσίων και αργύριων εγώ δεν έχω. Ο Ιωάννης δίπλα. Δεν λέει τίποτα. Αλλά στο όνομα του Ιησού Χριστού, ό,τι έχω, αυτό σου δίνω. Σήκω και περπάτα. Ιωάννη, πού είναι η δόξα σου? Εσύ δεν θα πάρεις καμία δόξα? Μόνο Πέτρος. Δηλαδή μόνο Πέτρος δεν έχει χρυσάφι? Εσύ τι έχεις? Τίποτα, δεν σκέφτεται τίποτα ο Ιωάννης. Ξέρετε τι κάνει, αδερφοί? Χαίρεται γιατί ο Θεός ενεργεί μαζί με τον Πέτρο. Χαίρομαι γιατί ο Θεός ενεργεί μαζί με τον αδερφό μου. Χαίρομαι γιατί ο Θεός ενεργεί μαζί με μια οικογένεια.
τη διπλανή μου οικογένεια. Χαίρομαι γιατί ο Θεός μπορεί να ενεργήσει με μια εκκλησία. Όχι με τη δική μου. Δηλαδή εγώ τώρα βάζω την καρδιά μου κάτω, αδελφοί. Λέω, χαίρομαι όταν ευλογείται η Κηφισιά, ναι ή όχι. Μέσα μου, πες ναι, ναι. Άμα το πω έτσι με το ζόρι, φαίνεται όμως, αδελφοί, Δεν φαίνεται, φαίνεται. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, σας λέω πραγματικά πως θέλω να σας ευλογήσει πολύ ο Κύριος. Και χαίρομαι να ακούω να ευλογήσετε, να χαίρεστε, να δοξάζετε το όνομα του Κυρίου. Χαίρομαι με τη χαρά σας. Και θέλω να χαίρομαι με τη χαρά σας. Αλλά αυτό όμως, μην νομίζετε πως αμέσως το πήρα. Δεν είναι έτσι τόσο εύκολο. Χρυσίων και αργύριων δεν έχω, αλλά ό,τι έχω τούτο σου δίνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού σηκώ και περπάτα. Σηκώνεται, περπατάει. Τους πιάνει εκεί πέρα μετά, μπαίνει μέσα στο ιερό. Ο Πέτρος θα έρθει σε λίγο, θα κηρύξει, θα μιλήσει. Τι κάνει ο Ιωάννης, αδελφοί? Ξέρετε, ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Στους ταπεινούς, τι κάνει ο Θεός? Δίνει χάρη, αδελφοί. Και η χάρη του Θεού φαίνεται. Γιατί μέσα στην ταπείνωση, αδερφοί, φαίνεται η χάρη του Θεού. Μέσα στην ταπείνωση θα φανεί το έργο του Θεού. Και όσο πιο ταπεινά στέκομαι ενώπιον του Θεού, τόσο πιο πολύ θα υψώνεται ο Θεός μέσα μου. Όσο πιο πολύ ταπεινώνομαι σαν οικογένεια, ξέρετε τι είναι ταπείνωση, αδερφοί? Ταπείνωση είναι το να περνάω σήμερα και να είμαι απαρατήρητος, να μην φαίνομαι, να το πω καλύτερα, να μην θέλω να φανώ, να μην θέλω να δειχθώ, να μην θέλω να φανερώσω πως εγώ είμαι. Είναι εύκολο? Τι λέμε τώρα? Θα σας πω ένα παράδειγμα μόνο για τον εαυτό μου. Σήμερα μιλάω μόνο για τον εαυτό μου, όχι για σας. Ο μικρός μου είναι καλός μαθητής. Λοιπόν, όταν παίρνει λοιπόν τους βαθμούς και πάω, με ρωτάει κάποιος αδερφός. Όχι τώρα, τώρα δεν μιλάω καθόλου. Πιο μπροστά σας λέω. Αδερφέ, πήρατε βαθμούς? Ναι, δόξα τω Θεώ, ναι, πήραμε. Μπράβο, αδερφέ. Πήγε καλά το παιδί? Καλά, αδερφή, καλά. Το δικό σου πήγε καλά? Καλά, αδερφέ. Πόσο αδερφέ έβγαλε? Εγώ ρωτάω. Πόσο αδερφέ έβγαλε στο τρίμηνο? 15, 16. Καλός είναι. Καλός, αδερφή, δόξα τω Θεώ. Από μέσα μου ξέρετε τι λέω? Έλα, ρώτησε με και εμένα πόσο έβγαλε ο δικός μου. Η ταπείνωση τώρα είναι, Τι να κάνω? Να προβάλλω τον εαυτό μου, να φανερώσω τον εαυτό μου, να πω πως το παιδί μου εμένα, ας πούμε, είναι. Και μάλιστα θα το πω με ταπείνωση. Αδερφέ, πες το, πόσο το έβγαλε? Εντάξει, 19 και 6. Εντάξει, έχει ακόμα. Ναι, αδερφέ. Εκεί όμως δεν κλωτσάει η καρδιά σου. Δεν κλωτσάει η καρδιά σου. Σας πω λοιπόν τι έγινε στην εκκλησία. Ήρθε ο Θεός, ας πούμε, λοιπόν, και με ωραία χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου και άρχισε και μίλαγε ο Θεός με όνομα. Με το όνομα, αδερφέ, δεν ξέρω, Κώστηδες υπάρχουν πολλοί εδώ πέρα, τέλος. Αδερφέ Κώστα. Αδερφή, τότε άρχισε ο Θεός με όνομα και μάλιστα με ωραίο τρόπο, με αποκαλυπτικό, με πολύ με όμορφο. Δεν το είχα ξανακούσει ποτέ στη ζωή μου. Και μάλιστα τότε, πριν από λίγο καιρό, είχε πει στους νέους πως θα σας μιλήσω στον καθέναν κατ' όνομα. Και οι νέοι αργούσαν να έρθουν στην εκκλησία, μπαίνανε μετά τις 8 και 10 στην εκκλησία. Σου λέμε πάμε τώρα. Αλλά όμως ο Θεός έβρισκε τρόπο και τους μιλήσε μόλις έκλεινε η εκκλησία. Εκεί όμως χαιρόμασταν, αγαλόμεθα,
Δοξάζαμε το Θεό, ε. Προσέξτε τώρα πού βρίσκεται η έπαρση. Η έπαρση. Η έπαρση, αδελφοί. Μόλις, ας πούμε, δόξα Κύριε, σε ευχαριστούμε. Και βρισκόμενο σε μία συντροφιά, συζήταγε ένας αδερφός, μία αδερφή, με μία αδερφή από μία άλλη εκκλησία δίπλα μας. Παραδίπλα, δεν έχει σημασία. Αδερφή, ο Θεός μας μιλάει. Ναι, σας μιλάει, ναι. Να έρθει στην εκκλησία μας να σας μιλήσει. Τι κάθεσαι εκεί? Έλα στην εκκλησία μας να δεις πως μιλάει ο Θεός. Ναι, να δεις πως μας μιλάει ο Θεός. Σας μιλάει εσάς? Να σε καημένε, έλα στην εκκλησία μας να δεις πως μιλάει ο Θεός. Ξέρετε εκείνη την ώρα τι έγινε? Έγινε μια έκρηξη μέσα μου και ακούω μια φωνή: από σήμερα πάω να σας μιλάω. Γιατί τη δόξα του δεν τη μοιράζεται ο Θεός με κανένα, αδερφή. Με κανένα. Στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Στους ταπεινούς δίνει χάρη. Σε ποιον μίλησε? Με ποιον ενήργησε? Γι' αυτό τώρα, αδερφοί, συνέχεια, αυτό που μιλάω συνέχεια στην εκκλησία είναι, λέω, σας παρακαλώ, αδερφοί. Και μάλιστα τους το έλεγα και την Κυριακή, είχαμε μια έτσι συνηθισμένη προσευχή που κάνουμε μια Κυριακή το μήνα και χαρήκαν οι αδερφοί, χαιρόντουσαν οι αδερφοί και λέω, αδερφοί, τους είδα λιγάκι έτσι γιατί κάποιος είπε, αδερφέ, δόξα στο Θεό μου, λέει, βλέπω πως η εκκλησία πάει καλά. Αδερφέ, τι εννοείς? Πως βγάλαμε και 5 καρέκλες παραπάνω, αυτό εννοείς? Και μαζευτήκαμε εδώ πέρα κάποιοι. Του λέω, σε μισή ώρα, λέω, αδερφή, απέναντι είναι το γήπεδο του Απόλλωνα. Σε μισή ώρα, αδερφή, θα μαζευτούν 10.000 άνθρωποι μέσα εκεί πέρα και θα δοξάζουν έναν άνθρωπο που παίζει τόπι εκεί πέρα και θα κλωτσάει μια μπάλα. Και εμείς είμαστε μερικές δεκάδες εδώ πέρα και είναι ώρα να έχουμε έπαρση. Γιατί πράγμα μιλάς? Γιατί πράγμα καυχάσαι? Γιατί πράγμα φανερώνεσαι? Τι είναι εκείνο το οποίο σε συστήνει? Ένας κάποτε μου είπε, αδερφέ μου, λέει, ξέρεις πόσες ψυχές έχεις σώσει? Ξέρεις πόσες έχω σώσει εγώ? Μου λέω, πολλές. Μου λέει, αδερφέ, μάτσο. Λέω, εσύ τις έσωσες? Μου λέει, ναι. Μπράβο, λέω. Έμεινε καμία, του λέω? Μου λέει, καμία, αδερφέ. Λέω, γιατί τις έσωσες εσύ? Άμα τις έσωσε ο Χριστός, θα μένανε. Ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και ο ταπεινός, αδερφή, δεν ασχολείται. Δεν θέλει να ασχοληθεί με τι λέει ο Φαρισαίος. Δεν ασχολείται με τον, ακόμα και με τον αδερφό του. Αν τον χτυπά, αν τον κατηγορεί, αν του λέει πράγματα τα οποία τον πληγώνουνε, τον τζακίζουνε, τον θλίβουνε, τον πατάνε. Δεν ασχολείται. Το μόνο που θέλει είναι να βρει χάρη στα μάτια του Θεού. Γι' αυτό χτυπάει το στήθος του και λέει, λάστη τίμη το αμαρτωλό. Συγχώρεσέ με, Κύριε. Συγχώρεσέ με. Το στο έχω πει και άλλη μια φορά. Θυμάμαι, μέθηκα στην εκκλησία μια φορά και δεν είχα ανεβεί στον άμμονα γιατί είχα αργήσει και έκλεισε ο αδερφός και στο κλείσιμο της ημέρας δίπλα μου βρέθηκα με έναν αδερφό ο οποίος εκείνη τη στιγμή γίνεται μία προφητεία και ο Θεός μιλάει ονομαστικά στον Μενέλα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα ποιος Μενέλαος εδώ, αλλά ούτε και εκεί υπήρχε, αλλά λέμε τώρα το όνομα. Αλλά ο αδερφός όμως είχε πρόβλημα με τον Μενέλα. Και ο Κύριος του μίλησε, του λέει,
να επιστρέψεις, να σε ελεήσω, ταπείνωσε τον εαυτό σου. Αυτός που ήταν δίπλα μου λοιπόν ο αδερφός και είχε πρόβλημα μαζί του, ξέρετε τι έκανε? Άσεγε, αμήν Κύριε, αμήν, αμήν. Μίλησέ του Κύριε, μίλησέ του και άλλα πες του. Τι καλός Θεός που είσαι Κύριε. Πες του κι άλλα Κύριε, κι άλλα Κύριε. Και αν αργείς ποτέ δεν ξεχνάς Κύριε, τα βγάζεις όλα εσύ στην επιφάνεια. Χαιρότανε, πραγματικά όμως με πολύ χαρά. Αλλά μετά μόλις τελείωσε, ένας άλλος χαρισματούχος σηκώθηκε και μίλησε σε εκείνον. Και του έλεγε, σε παρακαλώ, τον πρότρεψε, ταπείνωσε τον εαυτό σου. Και εγώ ήμουν δίπλα του, ξέρετε τι έλεγα? Αμήν Κύριε. Αμήν Κύριε έλεγα. Αμήν. Αμήν Κύριε. Αμήν Κύριε. Αυτός λοιπόν, μου λέει, αδερφέ, μόλις τελείωσε, έλεγε συνέχεια αμήν. Λέω ναι. Μου λέει, γιατί αδερφέ, χαίρεσαι που ο Κύριος μίλησε έτσι? Μου λέει, όχι. Αλλά όπως έχεις καιρό σου, ναι. Εγώ έλεγα αμήν για σένα, του λέω, αδερφέ. Σου αρέσει να σε μετράνε με το μέτρο το οποίο μετράς? Αν δεν θέλεις να σε μετρήσουν με το μέτρο το οποίο μετράς, ταπείνωσε, αδερφέ. Στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη. Δεν ασχολείται ο τελώνης με τον Φαρισαίο. Είναι σαν να μην τον ακούει. Σαν να μην έχει ποτέ υποπέσει στην αντίληψή του. Θέλει να ασχοληθεί μόνο με τον εαυτόν του. Θέλω να ασχοληθώ μόνο με τον εαυτό μου, θέλω να ασχοληθώ μόνο με μένα. Να δω Κύριε πώς είμαι, πώς στέκομαι, πώς με βλέπουνε τα μάτια τα δικά σου. Πώς σου φαίνομαι, δείξε μου, φανέρωσέ μου. Όχι πώς με βλέπει η Εκκλησία, όχι πώς με βλέπει ο ποιμένας, ο πρεσβύτερος, που με βλέπουνε να έρχομαι στην Εκκλησία και να πιάνω το μαξιλαράκι και να ψέλνω τον ύμνο και να κάνω αυτό. Εντάξει Κύριε, καλό είναι να υπάρχει και η μαρτυρία αυτή, αλλά με ενδιαφέρει πολύ Κύριε να είναι η χάρη σου μαζί μου. Θέλω να σε νιώθω Κύριε μέσα στη ζωή μου. Θέλω να ζεις μέσα μου. Πώς ζει ο Χριστός μέσα σου? Πώς μπορεί να ζήσει ο Χριστός μέσα μου, αδελφοί? Πώς μπορεί? Με ποιο φρόνημα μπορεί ο Χριστός να ζήσει μέσα μου? Πώς? Όταν πηγαίνω σε μια κοινωνία και αρχίζω και λέω για τον αδερφό, για την αδερφή, για τον έναν που δεν κάνει καλά, για τον άλλον που δεν κάνει καλά και για την άλλη αδερφή που δεν κάνει καλά, και όταν σηκωνόμαστε να φύγουμε, Κύριε, συγχώρεσέ μας και αν κάτι είπαμε Κύριε και παραφερθήκαμε, σε παρακαλούμε, λέησέ μας. Και νομίζεις πως είσαι δικαιωμένος? Και νομίζω πως είμαι δικαιωμένος και πως φεύγω από το μέρος εκείνο και ο Χριστός είναι μαζί μου και η χάρη του Θεού είναι μαζί μου και ο Χριστός ζει μέσα μου και αυξάνεται? Πώς μπορεί? Πώς είναι δυνατόν? Πώς γίνεται, αδερφοί? Λέει, δεν ήθελε να ασχοληθεί καθόλου. Χτύπαγε το στήθος του, κοίταζε στον Κύριό του και έλεγε, ο Θεός ας με λυπηθεί και μένα τον αμαρτωλό. Και ο ίδιος ο Κύριος είπε, σας λέει, σας λέγω ότι κατέβει ούτως εις τον οίκον αυτού δεδικαιωμένος παρά εκείνος, παρά ο άλλος. Διότι πάσο υψών των εαυτών του, τι θα κάνει? Θέλει ταπεινωθεί. Ο δε ταπεινών εαυτών θέλει υψωθεί. Δηλαδή περιμένω το Θεό να με υψώσει. Ξέρετε αδερφοί, ο ταπεινός άνθρωπος πραγματικά τι περιμένει? Δεν περιμένει ο Θεός να τον δικαιώσει και να τον υψώσει. Ο Θεός περιμένει να τον ελεήσει. Ο Θεός περιμένει τον Κύριό του
να τον αρπάξει και για να είναι για πάντα μαζί του. Αυτό θέλει. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Αλλά το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να κατεβώ, λέει, να κατεβεί ο άνθρωπος αυτός και η χάρις μου να είναι μαζί του. Άρα το ζητούμενο σήμερα, αδέλφια, καθώς η ώρα μας πέρασε, είναι πως όχι πως θα αισθανθώ εγώ όταν θα φύγω. Μπορεί κάποιος να πει, καλά μας τα είπε σήμερα, καλό ήταν το κήρυγμα και σήμερα, δόξα τω Θεώ, πέρασε και η σημερινή μέρα, πάμε στο σπίτι μας τώρα. Όχι, αδερφοί, το ζητούμενο είναι πως θα μπορέσω να πλησιάσω εγώ τον Κύριο, να βρω χάρη στα μάτια του Θεού. Και τελικά αυτό που με εντυπωσιάζει πολύ είναι αυτή η κατάσταση και αυτή η θέση την οποία πήρε, μεγάλο πνευματικό μάθημα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο, αλλά πήρε όμως η Άννα, αδελφή του Ελκανά. Κοιτάξτε, δεν την πλήγωνε η Φενίνα. Δεν είχε παιδιά, την πλήγωνε. Ο Ελκανάς στεκότανε πάντοτε παρηγοριά. Άννα μου, εγώ είμαι για σένα. Τίποτα. Και πάει να προσευχηθεί. Πώς πάει να προσευχηθεί η Άννα? Κατάπικρη. Εκχαίει την καρδιά της στον Κύριο. Δεν προσεύχεται να πει, Κύριε, αυτή τη Φενίνα την έχω, αγκάθι στα πλευρά μου είναι συνέχεια. Αγκάθι, Κύριε, αγκάθι συνέχεια. Εκχαίει την καρδιά της στον Κύριο. Ακόμα και όταν ο Ηλί έρχεται και την προσβάλλει και της λέει, καλά δεν τρέπεσαι, μεθυσμένη ήρθες. Δεν τρέπεσαι λιγάκι, μέσα στον οίκο του Θεού μεθυσμένη είσαι? Κοιτάξτε την απόκριση την οποία έδωσε. Ουχή, Κύριέ μου, λέει. Πώς τον είπες? Κύριέ μου. Άμα μας το έλεγε εσένα και σε αδικούσαν έτσι, έτσι θα μιλούσες? Ναι, Κύριέ μου. Απλά την καρδία μου εκχαιώ ενώπιον του Κυρίου μου. Πώς μιλάει, πώς συμπεριφέρεται? Γιατί είπαμε, αδερφοί, κάτι το οποίο ο Θεός με έχει διδάξει βαθιά μέσα μου. Την ταπείνωση θα τη δεις στην ύψωση. Στον τελώνει μπορείς να τη δεις την ταπείνωση. Αλλά σημασία έχει, αδερφέ, αν μπορείς να τη δεις στο Φαρισαίο. Δηλαδή τι εννοώ? Όταν ο άνθρωπος έχει πρόβλημα είναι ταπεινός, ναι. Αλλά όταν δεν έχει πρόβλημα, εκεί τι κάνω, τι κάνεις? Με την ύψωσή σου κατεβάζεις τον αδερφό σου ή με αυτό το οποίο σου χάρισε ο Θεός ανεβάζεις τον εαυτόν σου, διότι λέει, εσείς οι δυνατοί να βαστάζετε τα ασθενήματα των αδυνάτων. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους.